Το σωματείο ηθοποιών. Όλοι το κλάδο μας, κάθε φάσματος των καλλιτεχνών, των τεχνικών, των μουσικών, δεν θα το βάλουμε κάτω. Η κυβέρνηση δεν κοιτάει με σοβαρότητα το πρόβλημά μας. Δεν βλέπει ότι η μουσική σταμάτησε από τη ζωή μας. Δεν βλέπει ότι τα θέατρα ανοιγοκλίνουν κάτω από τη λέλαπα του κορονοϊού. Δεν βλέπει ότι κλείνουν τελείως με το πρόσχημα του κορονοϊού. Δεν βλέπει ότι οι καλλιτέχνες λιμοκτονούν με τους μισθούς των μνημονίων. Δεν βλέπει ότι με το καθεστώς τρόμου που επικρατεί, ότι και το κοινό ελαχιστοποιήθηκε, με αποτέλεσμα ούτε οι παραγωγοί να μπορούν να κρατήσουν τα θέατρα στα οποία εργαζόμαστε. Εμείς απαιτούμε και δεν επαιτούμε επιτέλους από την κυβέρνηση να δει και να ενσκύψει τα σοβαρά προβλήματά μας. Πόσο θα τραβιόμαστε έξω από τα Υπουργεία που μας κάνουν μπαλάκι από το ένα στο άλλο. Πόσο θα ρίχνουν ευθύνες το ένα Υπουργείο στο άλλο. Πόσο θα μας λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, πηγαίνετε στο Εργασίας, το Εργασίας στο Οικονομικό, το Οικονομικό στον ΟΑΕΔ, το ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ. Δεν είμαστε ηλίθιοι για να μας κοροϊδεύουν. Πόσο συμμέτοχοι είναι όλοι αυτοί σε αυτήν την απίστευτη κοροϊδία. Πόσο θα περιμένουμε να διορθωθούν τα λάθη των κομπιούτερ του Υπουργείου Εργασίας που μπέρδεψε τους σκαφ των ηθοποιών με τους θηλεοδαμαστές, τους ζογκλέρ, τους ποιηστές, τους αβανωτές και έχασαν χιλιάδες το εποχικό βοήθημα. Πόσο θα περιμένουμε να δούμε αν θα μας παράσχουν δωρεάν τα self-test, τα μοριακά, για να μπορέσουν με λειτουργία, με ασφάλεια να λειτουργήσουν οι χώροι μας. Είμαστε διαφορετικοί πολίτες από τους υπόλοιπους της Ευρώπης εμείς. Γι' αυτό δεν θα σταματήσει να ακούγεται η δίκαιη κραυγή μας, η δίκαιη κραυγή της αγωνίας για όλο τον πολιτισμό. Σώστε τον πολιτισμό, κύριε Πρωθυπουργέ, σώστε τους ανθρώπους του. Χωρίς αυτούς καμία χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Χωρίς τον πολιτισμό και εσείς ως κυβέρνηση θα κατακριμνιστείτε από το θόκο όπου βρίσκεστε με την ανοχή μας. Αγαπητοί φίλοι, αυτός ο αγώνας δεν θα σταματήσει με τίποτα. Από το Σωματείο Ηθοποιών.